Και τώρα προετοιμαστείτε γιατί έρχεται. Αποφάσεις στα πεθερικά να τα βάλεις όλα αυτά τα χρώματα. Θα σου πω. Να μου πεις. Επειδή γενικά είμαι ένα χαρούμενο κορίτσι. Είσαι. Και νευρικό. Γιατί το λες κάθε φορά το νευρικό. Γιατί εντάξει, με λένε έτσι μπεκτριές μου ο κόσμος, οπότε εντάξει, το παραδεχτώ γιατί είναι αλήθεια. Ναι. Οπότε ήθελα να δείξω την πεθερούλα μου. Ναι. Ότι είμαι όντως χαρούμενη. Mm-hmm. Είναι χρώματα που τα φοράω πράγματι στην καθημερινότητά μου. Ωραία. Οπότε είπα να τους το δείξω από την αρχή. Δεν την Πού ξέρω. Πού θα πάτε τόση ώρα. Θυμάσαι, α, είναι η πρώτη φορά. Θυμάσαι που σου έλεγα μα, το Φεβρουάριο να μου κάνει την πρόταση γάμου. Την έκανε. Την έκανε. Μπράβο. Και τώρα πάω Πετρούπολη. Μπράβο. Να τους γνωρίσω. Εξαιρετικά. Σπίτι δηλαδή θα μείνετε. Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικά. Με το καλό και η βαθμολογία να των κοριτσιών καλά, τώρα. Κατερίνα. Για πάμε. Πρέπει να ντύνομαι πολύχρωμη, παιδάκι μου. Τελείως. Είδες τι καταπληκτικά αποτελέσματα έχει Θέλω η καλή διάθεση στον άνθρωπο. Εκτός από το στυλ, βεβαίως, που είναι πολύ ωραίο. Είδες, είδες τι έχει γίνει. Έχεις πάρει πεντάρι. Να τρελαθούμε. Πάμε στην Εμιλία, τη πιο αυστηρή. Ναι. Ναι. Τιμή. Μιλάμε τώρα. Αυτό τώρα είναι για να το συζητάμε 2-3 μέρες. Δεν είναι σε ένα επεισόδιο. Ωστόσο, εγώ θα πάω στην Τζορτζίνα μας που έχει βάλει ένα 4. Θέλω να μου πεις τι γράφεις. Happy girl. Happy girl. Μου φτιάξες τη διάθεση. Ευχαριστώ. Και αυτό το 4 μου αρέσει πάρα πολύ. Σε κομψή, σε έλεγαν. Πας στην πεθερά σου. Θα τη ανεβάσει τη διάθεση. Θα σε δει και θα χαρεί ένα κορίτσι τη ηλικία σου. Συγχαρητήρια. Τέλειο. Είναι και το κοτσάκι αυτό είναι, που το λατρεύω από τώρα. Μου είναι το μεταξύ. Είναι έτσι κυκλοφορείς. Χριστιανά, γιατί έβαλες 2? Έβαλα 2 διότι, όπως λένε και οι κριτές, είναι κάτι που το έχουμε ξαναδεί από τη Βασιλική. Είναι όχι, παρόμοια δά. Εικόνα. Αυτό, αυτό. Όπως αυτό. Τότε είπα παρόμοια, δεν είπα ήταν ίδια. Ήταν στο πρώτο επεισόδιο με sneaker. Πέρα από το πρώτο επεισόδιο. Και μετά στο Color Day, τρίτο. Είναι το τρίτο. Κολλέξ 500 στήλα. Εγώ, αγαπή. Αν μου πει κάποιο Βασιλική, θα σκεφτώ αυτό το πράγμα. Ένα πολύχρωμο μου κορίτσι. Το σκεφτεί άλλα, καλύτερα σκέφτεσαι πολύχρωμη. Από το να σκεφτεί άλλα, καλύτερα πολύχρωμη. Μου αρέσει αυτό που σκέφτεσαι. Καλά. Σε και σε ευχαριστώ. Απλά εσύ το κάνει για να μπερδέψει τη μαμά του να σε θεωρεί χαρούμενη η και μαμά τα λοιπά. Του, να σε σίγουρα θα καταλάβει ότι είχε ένα χαρούμενο παιδί απέναντί σου. Δεν κρύβονται τόσο, οπότε θα είναι ψεύτικη αυτό η εικόνα σου. Εσύ. Θα είναι ψεύτικη η εικόνα ψεύτικη σου. Ψεύτικη εσύ και το ξέρει. Όταν λες έναν άνθρωπο ψεύτικο, είναι κάτι. Μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία, αν με ρωτάς εμένα. Με είπε ψεύτικη και τη απάντησα ότι είναι εκείνη. Το είπε μόνη σου, αγάπη μου, ότι, ότι θες να μπερδέψει τη μαμά του. Εγώ γιατί είσαι νευρική. Ότι είσαι νευρική. Όταν μιλάω, και θες... μου ακούς τι λέω. Τι κοιτάω, να μπερδέψω. Η αλήθεια είναι με αποσυντονίζει το τέλειο look σου. Γι' αυτό τι δεν να με ακούω πολύ. Αλλά τι να είπα να μπερδέψω τη λέξη. Όχι, δεν το είπε αυτό. Χριστιανά. Είχε πει ότι επειδή είναι πολύ νευρική, είπε να δώσει χρώμα. Να μπλέξω το νεύρο με τη χαρά στα χρώματα, είπα. Εκτός αν δεν έχω αμνησία. Και εγώ σου λέω ότι είσαι θα καταλάβει. Είσαι λίγο αδιάθετη και δεν ακούς καλά. Εσύ, Τζορτζίνα μου, τι χασκογελάς. Με αυτό που είπε. Κολλητιλίκια τώρα... Το κολλητιλίκι που το είχε. Παντού, backstage, οι δυο σας μαζί είστε, όλη την ώρα. Πού είμαστε μαζί. Τέλος πάντων, φαίνεται και από τη βαθμολογία, δεν πειράζει. Χριστιανά μου, μεγάλη βαθμολογία, έχουν βάλει και τα υπόλοιπα κορίτσια. Δεν είναι μόνο το 4. Η Τζορτζίνα μας άρχισε με 1 και καταλήγει με 4 στη Βασιλική. Τώρα. Γιατί βλέπετε τι αλλάζω. Πριν στη... Κάθε μέρα φέρνω κάτι άλλο. Κάθε μέρα φέρνω κάτι άλλο. Πριν.
τρία. Όχι, δεν έβαλα, φέρνεις κάθε είναι... μέρα κάτι άλλο. Εσύ κάθε μέρα είσαι αυτό το κορίτσι. Παρακαλώ. Να λες η μόνη που έχεις βάλει δύο και όλα τα κορίτσια δεν συμφωνούν. Και πρέπει να απολογηθώ γι' αυτό. Για ναι, δύο ήταν η εμφάνιση. Μαζί μου τα έβαλες, οποία... μαζί μου τα έβαλες ξαφνικά. Και εσύ τώρα έχει το βάζεις μαζί και μου. Η Έμιλη πέντε. Μπράβο, τις καλά κάνει. Εγώ τώρα μιλάω με τη Βάσο. Ναι, αλλά να μην αναφέρεσαι στο όνομά μου. Βασιλική. Όταν χασκογελά σε κάτι που λέω, χασκογελάω όχι με σένα, με αυτό που είπε, γιατί μου άρεσε γιατί είχε χιούμορ. Δεν πειράζει, ήταν ηρωνία σε μένα. Με το χιούμορ γελάμε. Ωραία, μην είσαι ξυνέγκλο. Όπως... άκου λίγο, όπως δεν σ' αρέσει εσένα να σε ειρωνεύονται και να γελάνε. Είσαι πιο ξυνή και το παπούτσι της φίλης μου. Εντάξει, έτσι όμως. Που είναι λάιμ. Πραγματικά. Είσαι 45 χρονών γυναίκα, πρέπει αυτό, ότι να δεν μπορώ σέβεσαι να λίγο. Σέβομαι πάρα πολύ, δεν το όσους βλέπω. Με σέβονται. Όπως θες να σε σέβονται, με σέβονται και σε νευριάζει να χασκογελάνε όταν είσαι πάνω, θα σέβεσαι κι εσύ. Δεν γέλασα με σένα, γέλασα με την ατάκα που είπε η Βασιλική. Ήταν για αυτό που είπε. Ωραία, με απαγορεύεις και να γελάω. Μη φωνάσαι, παρακαλώ. Μα επειδή σου έβαλα δύο, θύμωσες, ενώ σου έβαλαν και άλλοι δύο. Θα το λήξουμε εδώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα πω κάτι άλλο. Προφανώς αυτό έχει να κάνει με σχέσεις, τις οποίες εμείς δεν βλέπουμε και οι οποίες υπάρχουν backstage όταν βρίσκεστε, όταν έρχεστε εδώ πέρα για να βρεθείτε κτλ. Είναι φιλοϊκό, Κατερίνα μου. Με κάποιον καθόμαστε λίγο παραπάνω, με κάποιον λίγο λιγότερο. Ποιος ήθελε να μιλήσει για την πρώτη. Εγώ ήθελα να πω κάτι. Επειδή βλέπουμε από πίσω τι γίνεται και τι συμβαίνει γενικά, πολλές κοπέλες εδώ πάνω είναι νιάου νιάου γατούλες και από πίσω είναι ταλικέριδες. Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Ας δείξουμε το πραγματικό μας σε αυτό παντού. 3,5 είναι ο μέσος όρος που έχεις από τις συμπαίκτριές σου και μπορείς να πας τώρα στους κριτές.